Όποιος λοιπόν δεν τα πιστεύει αυτά, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτός είναι ο ψεύστης, ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και τέτοιοι είναι κατεξοχήν οι σιωνιστές, οι άνθρωποι, οι Εβραίοι, οι οποίοι, η μερίδα εκείνη των Εβραίων, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό ως Θεό. Γι' αυτό και ο αρχιερέας, όταν ρώτησε τον Κύριο, «Πες μας αν είσαι εσύ ο Υιός του Ευλογητού», αυτός που περιμένουμε, δηλαδή ο Μεσσίας, ο Θεός, που θα πάρει την ανθρώπινη φύση, και ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι «Ναι, εσύ είπας», δηλαδή «Εγώ είμαι», τότε έσκησε τα ρούχα του εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Γιατί ακριβώς δεν δέχτηκε, όπως και η μερίδα που εκπροσωπούσε, τον Χριστό μας ως τον αληθινό Θεό. Και αυτή η μερίδα υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι οι διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι δεν δέχονται τη θεότητα του Χριστού και οι οποίοι βεβαίως, επομένως, σύμφωνα με τον Άγιο Θεολόγο, είναι στην ομάδα των αντιχρίστων και αυτών οι οποίοι προετοιμάζουν το δρόμο για τον τελικό αντίχριστο. Σύμφωνα με την πατερική γραμματεία, όπως διαβάζουμε σε μια πολύ καλή διδακτορική μελέτη του Βασίλειου Ταμιουλάκη για τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας για τον Αντίχριστο, σύμφωνα με την πατερική γραμματεία, τα ίδια πρόσωπα που ονομάζονται Αντίχριστοι χαρακτηρίζονται και πρόδρομοι ή τύποι του Αντιχρίστου. Και όλοι αυτοί έτσι προτυπώνουν τον τελικό Αντίχριστο, ο οποίος έχει προφητευθεί στην Αποκάλυψη. Και μετά από αυτό βεβαίως που θα συντριβεί από τον Κύριο, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η εγκαθίδρυση της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Οι αντίχριστοι, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, προετοιμάζουν με τις αιρέσεις την έλευση του Αντιχρίστου. Ή μάλλον ο αντίχριστος διάβολος προετοιμάζει με τους μικρούς αντιχρίστους την έλευση του Αντιχρίστου των Εσχάτων. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, από τότε ακόμα, από τον πρώτο αιώνα δηλαδή, λέγει ότι και νυν αντίχριστη πολλή γεγόνασι. Και τώρα έχουμε πολλούς αντιχρίστους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι οι αιρέσεις βαδίζουν πριν τον Αντίχριστο, ανοίγοντάς του το δρόμο. Αποτελούν το μυστήριο της ανομίας, που δρά μέσα στην ιστορία, προετοιμάζοντας την απόλυτη αποκάλυψη της ανομίας στο πρόσωπο του τελικού Αντιχρίστου. Όλες οι αιρέσεις ανοίγουν το δρόμο του Αντιχρίστου και κατεξοχήν αυτή η τελευταία αίρεση του οικουμενισμού και της πανθρησκείας, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι μια απλή αίρεση, αλλά είναι ένα σύνολο όλων των αιρέσεων, αφού θέτει όλες τις αιρέσεις στο ίδιο επίπεδο με την αποκαλυμμένη αλήθεια και αναγνωρίζει όλες τις αιρέσεις ως αλήθεια και εξισώνει την πλάνη και το ψέμα του διαβόλου με την αλήθεια του Χριστού μας. Πράγμα που έγινε και τελευταία με την αιρετική σύνοδο στην Κρήτη, που αναγνωρίστηκαν και οι αιρέσεις ως εκκλησίες. Ο Άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, σε επιστολή του, που συνυπογράφουν και πολλοί πρεσβύτεροι της επισκοπής του, ονομάζει τη διδασκαλία του Αρίου, τη μεγάλη αυτή αίρεση που υποτιμά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον χαρακτηρίζει ως κτίσμα, την ονομάζει αποστασία και πρόδρομο του Αντιχρίστου. Και ο Μέγας Αντώνιος και ο Μέγας Αθανάσιος επίσης χαρακτηρίζουν τον αριανισμό, αυτή την αίρεση, ως εσχάτη αίρεση και πρόδρομο του Αντιχρίστου. Και γενικά όλοι οι αιρετικοί, όπως χαρακτηρίζονται αντίχριστοι, χαρακτηρίζονται και πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Επομένως, οι αιρέσεις προετοιμάζουν το δρόμο για τον τελικό Αντίχριστο. Αλλά επίσης λέει σε αυτή τη μελέτη ότι η προετοιμασία της οδού του Αντιχρίστου ονομάζεται και ο διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας
από την πολιτική εξουσία. Ο Μέγας Αθανάσιος χαρακτηρίζει αυτό το διωγμό των Ορθοδόξων από την πολιτική εξουσία της εποχής του, η οποία είχε συνταυτιστεί με τον Άριο ως προήμιο της έλευσης του Αντιχρίστου και λέει για τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο πως προκατασκευάζει το δρόμο για χάρη του. Ο Μέγας Αθανάσιος, εκτός από τη χρήση βίας από την αριανική αίρεση ως μέσο επιβολής της, τονίζει ιδιαίτερα και την παραχώρηση των ναών των Ορθοδόξων στους αιρετικούς. Η πολιτική εξουσία, δηλαδή, επειδή ήταν αριανική, έπαιρνε τους ναούς από τους Ορθοδόξους και τους έδινε στους αριανούς. Και αυτό ο Μέγας Αθανάσιος το χαρακτηρίζει επίσης ως μια προετοιμασία της οδού του Αντιχρίστου, αυτόν τον διωγμό της πολιτικής εξουσίας απέναντι στην Εκκλησία. Οι προηγούμενες αιρέσεις δεν τοποθέτησαν είδωλα της Εκκλησίας. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν οι αιρέσεις. Αυτό δεν είναι διωγμός, αλλά κάτι περισσότερο από διωγμό. Προήμιο και προετοιμασία του Αντιχρίστου. Γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Αθανάσιος. Πότε ουν οικούστη τόσα αυτή παρανομία, πότε τι ούτων κάνουν διωγμό γέγονε κακόν, Έλληνες γεγόνασιν οι πρώτερον διώξαντες, αλούκ εις τας εκκλησίας εις σύνεγκαν τα είδωλα. Ιουδαία ειν Ζηνοβία και Παύλου προέστη τους Μωσατέως, αλλού δέδοκεν τας εκκλησίας της Ιουδαίης εις συναγωγάς. Κενών εστί τούτο μίσος, ουκ έστιν απλώς διωγμός, αλλά διωγμούμεν πλέον, προήμιον δε και παρασκευή του Αντιχρίστου. Αυτά λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι οι προηγούμενοι, λέει, δεν έβαλαν είδωλα στις εκκλησίες. Αυτό όμως κάνουν τώρα αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις εκκλησίες από τους Ορθοδόξους και τις δίνουν στους αιρετικούς, στους αριανούς. Επομένως, ο διωγμός της πολιτικής, της κρατικής εξουσίας απέναντι στην Εκκλησία είναι και αυτός ένας τρόπος προετοιμασίας του τελικού Αντιχρίστου. Αλλά επίσης και κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, ότι η προετοιμασία της οδού του Αντιχρίστου είναι και η ανοχή της Εκκλησίας στην καταπάτηση των Ευαγγελικών νόμων από τους βασιλείς και τους ισχυρούς της γης. Όταν η Εκκλησία ανέχεται την καταπάτηση των νόμων του Ευαγγελίου από την κρατική εξουσία, είναι και αυτό μια προετοιμασία της οδού του Αντιχρίστου, λέει ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε να γίνεται και στις μέρες μας. Υπάρχει μια απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη ανοχή της Εκκλησίας και των ηγετών της Εκκλησίας απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία, απέναντι σε αυτόν τον διωγμό και στην καταπάτηση του Ευαγγελίου και τον νόμο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τους νόμους της. Δεν επιτρέπεται να μην λειτουργούν οι εκκλησίες, να μην λειτουργούν οι ιερείς, να μην προσφέρεται ανέμακτη θυσία στον Θεό. Αυτή η απαράδεκτη παρέμβαση της πολιτείας στην Εκκλησία, αφενός δεν είναι αντισταγματική, αφετέρου είναι και προοδοποίηση, προετοιμασία της οδού του Αντιχρίστου, του τελικού Αντιχρίστου. Και η ανοχή των εκκλησιαστικών βεβαίως απέναντι σε όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προετοιμασία για τον ερχομό του τελικού Αντιχρίστου. Ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης μας λέγει ότι η αίρεση αυτή, όταν δηλαδή καταπατείται το Ευαγγέλιο από τους πολιτικούς άρχοντες, αυτή είναι η χειρότερη από όλες τις αιρέσεις μέχρι την τελική ανάδειξη του Αντιχρίστου. Γιατί η αίρεση δεν είναι μόνο στο δόγμα, αλλά είναι και στο ήθος και στη ζωή. Και αυτό είναι μια μορφή αίρεσης. Όταν καταπατείται η ορθή ζωή, η ηθική, από τους
κοσμικούς άρχοντες και η Εκκλησία δεν αντιδρά. Και αυτό βεβαίως είναι μεγίστη αίρεση, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος, που προετοιμάζει τον τελικό Αντίχριστο. Και στη συνέχεια, κάνοντας μια αναδρομή της πορείας της Εκκλησίας και των επιθέσεων που δέχτηκε από τις αιρέσεις, διαπιστώνει μια πρόοδο στο κακό. Πρώτον, στην αρχή οι αιρέσεις προέρχονταν από χώρους ξένος προς το Ευαγγέλιο. Δεύτερον, όταν αποκρούστηκαν αυτές οι αιρέσεις, ο διάβολος επανήλθε με αιρέσεις που γέννησε ο ίδιος και που είχαν ως βάση το Ευαγγέλιο. Αυτά ίσχυαν μέχρι την οικονομαχία. Και τότε ο διάβολος αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι τον ακολουθούν και γύρισε πάλι στην πρώτη του τακτική, της εναντίωσης προς το Ευαγγέλιο. Έτσι οι άνθρωποι έρχονται πλέον σε αντίθεση προς το Ευαγγέλιο συνειδητά και έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού που πράττουν. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, μια καταμέτωπον επίθεση απέναντι στο Ευαγγέλιο, στον Χριστό, στη θεότητα του Χριστού και στο κορυφαίο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είναι που ζούμε σήμερα. Ας είμαστε σε εγρήγορση και όσο εξαρτάται από εμάς, ας αγωνιζόμαστε να μην ετοιμάζουμε τον δρόμο του Αντιχρίστου, του τελικού Αντιχρίστου. Βεβαίως θα έρθει όπως μας έχει πει η Αποκάλυψη, αλλά μπορούμε να αγωνιστούμε για να καθυστερήσουμε την έλευσή του και να σωθούμε τουλάχιστον η γενιά μας και να παραδώσουμε μια σωστή ορθοδοξία στην επόμενη γενιά. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.